Στην αρχή πηγαίναμε αρκετά καλά, πιστεύω. Μετά είχαμε το άγχος, ήμασταν άστοχοι λίγο σε κάποια σούτ που κάναμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η γενική εμφάνιση ήταν καλή. Μετά είχαμε και τα φάουλ του ψηλού μας, του ενός, και το τραυματισμό του άλλου ψηλού. Οπότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Κάναμε κάποια λάθη στην άμυνα. Το εκμεταλλεύτηκαν η αντίπαλη ομάδα. Πιο δυνατή στο καλάθι και κέρδισαν εύκολα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του γυμναστικού Ίκαρη. Αυτά. Ελπίζω πάμε για τη συνέχεια. Γενικά ήσασταν ευχαριστημένος σύμφωνα με τις οδηγίες που δώσατε στους παίκτες. Έκαναν μέσα στο γήπεδο αυτά που τους είπατε. Στο πρώτο ημίχρονο ναι, στο δεύτερο ημίχρονο λίγο τα χαλάσαμε. Ελπίζουμε για μεγαλύτερη διάρκεια. Και πείτε μας δύο λόγια και για τον τραυματισμό του Χατζόπουλου του Χρήστου. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό, ένα διάστημα είναι. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό. Ελπίζω τώρα μέσα στη βδομάδα να τελειώσει, να είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερο απέναντι σε ένα πολύ νεανικό σύνολο. Που αυτό, σαν μια πρώτη αγωνιστική, θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Και το δικό μου το σύνολο είναι ένα νεανικό σύνολο. Έχω κάποιους έμπειρους παίκτες όπως είναι ο Γιώργος Ασημάκης, αλλά οι 10 από τους 15 παίκτες είναι άντερ 21, κύριε μου. Οπότε και τα παιδιά θέλουν χρόνο να μπροστά τα πατήματά τους, τους αυτοματισμούς. Θεωρώ ότι παίξαμε καλύτερα. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΣ. Παίξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντέξαμε περισσότερο και στο τέλος δικαιωθήκαμε και το αποτέλεσμα.